Με φόντο την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, από το Λουξεμβούργο, Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τις προϋποθέσεις και, όπως θα μας πει η Ειρήνη Ζαρκαδούλα, εστίασε σε θέματα κράτους δικαίου. Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διακυβερνητική διάσκεψη για την ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας. Επισήμως αποσυνδέεται η προοπτική της Αλβανίας από αυτή της Βόρειας Μακεδονίας. Υπάρχει ικανοποίηση στην ελληνική πλευρά, γιατί υπάρχουν σαφείς αναφορές στη μειονότητα, όπως επίσης και στα περιουσιακά. Υπάρχουν εγγράφως όλα αυτά και υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις τις οποίες πρέπει να τηρεί η Αλβανία. Όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, η σημερινή ημέρα είναι ορόσημο για την εξέλιξη της ευρωπαϊκής πορείας των κρατών μελών των Δυτικών Βαλκανίων, ενώ από την πλευρά του ο Έντι Ράμα είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τα Δυτικά Βαλκάνια όσο τα Δυτικά Βαλκάνια χρειάζονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, αναφέρθηκε και στον Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας ότι δυστυχώς θα πρέπει να τον ευχαριστήσω. Θα πρέπει, λέει, να τον ευχαριστήσω, διότι εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία λειτουργήσε ουσιαστικά ως μια κλίση αφύπνισης για να τρέξει όλη η διαδικασία. Φυσικά δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία, ουσιαστικά τώρα ξεκινά. Θα σε βρούμε σε λίγο να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη. Η Ελλάδα τήρησε στη διαδικασία την ενταξιακή της Αλβανίας μια επικοδομητική στάση παρά την κρίση που υπήρξε τους τελευταίους 18 μήνες στις ευρωαλβανικές σχέσεις. Η θέση μας είναι ότι θα πρέπει η πρώτη δέσμη κεφαλαίων, η οποία ανοίγει σήμερα και αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, να περιλάβει τόσο τα δικαιώματα των μειονοτήτων περιλαμβανομένης της ελληνικής εθνικής μειονότητας, ιδίως δε τα περιουσιακά τους δικαιώματα.